Κύριε Φωτόπουλε, θέλω καταρχάς να μου πείτε πώς πήγε το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Αν ο κόσμος επέλεξε κοντινούς προορισμούς ενδεχομένως να κάνει κάποιες αποδράσεις. Το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος λοιπόν φέτος ήταν ιδιαίτερα καλό. Καλό με την άποψη του ότι ο κόσμος ταξίδεψε. Βέβαια πάλι ο κόσμος επιλέγει οικονομικές λύσεις με λίγες ημέρες. Έχουμε συνηθίσει να το λέμε τριήμερο. Φέτος από τις λίγες χρονιές που γίνεται διήμερο. Δηλαδή κάποιος προτιμήσανε ο κόσμος να ταξιδέψει, να κάνει κάποιες εξορμήσεις κοντινές Κυριακή και Δευτέρα ως επιτοπλίστων. Ακόμη και το Σάββατο δηλαδή προτίμησε να μείνει εδώ, να μειώσει τις ημέρες λοιπόν που θα απουσιάζει. Αλλά υπήρχε κινητικότητα. Αρκετός κόσμος λοιπόν, αρκετοί συμπολίτες μας ταξιδέψανε ως επιτοπλίστων σε παραλίες. Τέλη Ιουνίου και μπαίνουμε σιγά σιγά στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στην καρδιά του καλοκαιριού και ο περισσότερος κόσμος επιλέγει τους μήνες αυτούς. Έτσι. Πώς είναι η κίνηση γενικώς, τα έχουμε κρατήσει. Υπάρχει ένας πυρετός λοιπόν, ένας οργασμός εδώ. Κρατήσεων ενδιαφέροντος ως επιτοπλίστων. Είμαστε στη φάση που στην εποχή που ο κόσμος ψάχνει λοιπόν, ερευνά το οποίο πού θα κάνει τις διακοπές του. Και αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή δείχνει ότι το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ καλό. Θα είναι ιδιαίτερα δυνατό. Ο κόσμος προτιμά λοιπόν τις ομαδικές εξορμήσεις, προτιμά λοιπόν να κάνει διακοπές με οργανωμένα πακέτα. Μπορεί κανείς λοιπόν να ταξιδέψει στα πιο δημοφιλή νησιά από 200 ευρώ το επτάήμερο. Υπάρχουν ειδικές προσφορές πλέον, υπάρχουν για νεαρά άτομα σε κοντινά νησιά, για Σκιάθος, Κόπελο, μπορεί κανείς με λιγότερα από 180 ευρώ να κάνει τις διακοπές του. Υπάρχει στα πιο δημοφιλή νησιά, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, με λίγα περισσότερα ευρώ, αλλά όλα λοιπόν μπορεί κανείς με 250, το πολύ 300 ευρώ, να κάνει 7 ημέρες διακοπές. Να επιλέγουν τουριστικά πρακτορία που είναι πιο οργανωμένα και πιο εύκολα. Ναι, ο κόσμος πλέον σαφώς, γιατί πετυχαίνει καλύτερες υπηρεσίες σε πολύ καλύτερη τιμή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχουν και ημερήσεις εξορμήσεις. Και Σάββατο λοιπόν και Κυριακή υπάρχουν αρκετά πούλμαν φεύγουν από την πόλη μας προς τις παραλίες της Πιερίας, νέους πόρους, παραλία Κατερίνης. Από την πλευρά του Ιουνίου λοιπόν πηγαίνει η Σίβωτα και Πάργα και επίσης και σε διάφορα beach bar της Χαλκιδικής. Ο σύνθηστο απολογισμός γίνεται στο τέλος. Ακριβώς. Και είμαστε στην αρχή εμείς, αλλά δική σας εκτίμηση, επειδή έχουμε και διάφορα ότι θα αυξηθεί ο τουρισμός στην Ελλάδα φέτος κτλ. Πιστεύετε ότι θα έχουμε άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Σαφώς έχουμε άνοδο, αλλά η μέτρηση αυτή γίνεται όχι με τους Έλληνες. Γίνεται με τους ερχόμενους τουρίστες, με τους τουρίστες οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό. Αυτοί σαφώς και δείχνουν οι μέχρι τώρα αφήξεις ότι θα είναι πολύ περισσότεροι φέτος. Βέβαια αυτό για τους Έλληνες δεν είναι ιδιαίτερα, για τους Έλληνες εκδρομής δεν είναι ιδιαίτερα καλό, διότι δυσκολευόμαστε να βρούμε ελεύθερα δωμάτια και σαφώς η ζήτηση ανεβάζει και τις τιμές. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε. Σαφώς. Καλό καλοκαίρι σε όλους λοιπόν. Καλές διακοπές.